Φίλε και φίλοι, πάμε στην είδηση που σα είχα πει. Φαίνεται ότι αυτό το υπερπλεώνασμα που έχει δημιουργηθεί και από τον τουρισμό θα δώσει τη δυνατότητα, το έχουν σχεδιάσει. Και πάω στην είδηση. Το σχέδιο για επιδότηση τριών μηνών σε βενζίνη και πετρέλαιο. Υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο είναι αυτό εδώ που θα δείτε. Θα μα το αναπτύξει σε λίγο και ο κύριο Ξηραδάκη και ο Βαγγέλης Ομπελιώτη και ο Αλέξη ο Μητρόπουλο. Τι λέει αυτό το σχέδιο, Είναι το τρίτο fuel pass. Δηλαδή, για αυτοκίνητα, βενζίνη 65 έω 85 ευρώ επιδότηση, μοτοσυκλέτες 45 έως 55 και όσοι θα χρησιμοποιήσουν κάρτα συν 15 ευρώ. Πετρέλαιο κίνηση. 15 λεπτά στην Αντλία, χωρί ε, όριο εισοδήματο, χωρί τίποτα. Και αυτό το επίδομα τη βενζίνη θα έχει τρίμηνη διάρκεια. Θα είναι Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Θα είναι Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο που μπορεί να έχουμε εκλογέ. Θα είναι εισόδημα 30.000 ευρώ συν 3.000 για κάθε εξαρτόμενο. Uh, μέλος και θα φτάνει έως 45.000 ευρώ για ευάλωτους. Να το ξαναδώσουμε πάλι. Είναι σχέδιο. Αυτό το σχέδιο το επεξεργάζονται. Το ένα, το είπε ήδη ο Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε επιδότηση στο πετρέλαιο uh, κίνησης. Ήδη ο κύριος Κρέκας εδώ είπε ότι αναλόγως της πορείας των καυσίμων θα ενεργήσουμε... Μπορούμε να δούμε τη δήλωσή του, του κυρίου ε, Σκρέκα, αναφορικά με την εξέλιξη αυτή. Και επειδή οι τιμέ δεν πέφτουν ούτε διεθνώ, ούτε στο πετρέλαιο κίνηση, τούτο εδώ είναι, αν θέλετε, κλειδωμένο. Θα το συζητήσουμε τώρα και με του οδικού 100%. Πάμε εδώ τώρα. Πάμε εδώ. Ψηλά κινείται και η βενζίνη. Επειδή όμω φαίνεται ότι υπάρχουν 500 εκατομμύρια ευρώ. Μισό δισεκατομμύριο. Ε, πλεόνασμα. Αυτό το χρονικό διάστημα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφο η βενζίνη 65 85 ευρώ επίδομα. Μοτοσυκλέτε 45 55 είναι το τρίτο fuel pass και με την κάρτα 15 ευρώ. Γιατί με την κάρτα, Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρναν τα χρήματα και τα βάζανε στην τράπεζα, γιατί υπήρχε και αυτή η δυνατότητα να δώσετε το λογαριασμό σα και να μπουν στην τράπεζα. Τι γινότανε, παίρνανε καύσιμα από τη Βουλγαρία ή από γειτονικέ ε, χώρες και τελικά τα λεφτά δεν μένανε στην πατρίδα μας.